90s ή ξένο σύγχρονο. Ελληνικό λαϊκό. Ελληνικό λαϊκό. Σε θέλω και εσένα δυνατά στο μικρόφωνο, Σοφία μου. Θα μας συνεχίσει αυτό το τραγούδι εσύ. Ωραία. Ωραία. Είσαι έτοιμη? Ναι. Έλα να σ' ακούσουμε. Όσο να αντέξω ακόμα, χωρίς φιλί στο στόμα, χωρίς τον έρωτα σου και να καμιά καλιά σου. Έχω ξαναδεί μωρό μου και ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Θες να κάνει και τον τύρι τύρι και εσύ. Είσαι safe. Σωστή ήταν, σωστή ήταν. Άλεξ, σωστή ήταν, έτσι. Σωστή, σωστή, όλο. Ήθελα και λίγο παραπάνω, θα τα ακούσουμε από τον Πετρέλη, φαντάζομαι. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Αυτό. Αυτό το οργανάκι. Έλεγες εσύ το τι, αυτό είναι. Αυτό ήτανε. Ακούσαμε και το τι και έχουμε 10 βαθμούς και για την Σοφία. Μπράβο στα παιδιά. Μετά από αυτήν την πρώτη δοκιμασία έχουμε την Κατερίνα μας να παραμένει στους 30 βαθμούς, τους αρχικούς. Τον Αντρέα να φτάνει στους 40. Το ίδιο ακριβώς να κάνει και η Σοφία. 40 βαθμούς και για εκείνη μετά τη δοκιμασία. Του συνέχισε το τραγούδι. Πριν συνεχίσουμε εμείς στο παιχνίδι μας, πάμε να δούμε μια ερωτησούλα πανεύκολη για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Να πάρετε τα κινητά σας, δώστε σωστή απάντηση. Δώστε μία από τις τρεις και διεκδικήστε ένα iPhone. Λέω ότι για αυτό το διαγωνισμό όλα τα έσοδα από τα μηνύματα που στέλνετε πηγαίνουν στο βαγόνι της αγάπης. Για να δούμε την ερώτηση. Το μουσικό κουτί ανοίγει και για εσάς από το σπίτι. Απαντήστε την παρακάτω ερώτηση και κερδίστε ένα iPhone. Ποια τραγούδησε πρώτη «Τα παιδιά του Πειραιά»? Η Άννα Βύση, η Μελίνα Μερκούρη, η Δέσποινα Βανδύ. Στείλτε μήνυμα από το κινητό σας στο 5656 γράφοντας box κενό και την απάντησή σας. Ένας ωραίος τρόπος να διεκδικήσετε ένα iPhone και να κάνετε και το καλό, αφού τα χρήματα πηγαίνουν σε πάρα πολύ καλό σκοπό. Έχουν ζεσταθεί οι παίκτες και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην δεύτερη δοκιμασία που θέλει ταχύτητα, γρηγοράδα και γνώσεις και είναι η δοκιμασία του Βρες το Πρώτος. Βρες το Πρώτος. Σε αυτή τη δοκιμασία ο παίκτης καλείται να βρει τον τίτλο ή τον ερμηνευτή του τραγουδιού. Θα πρέπει όμως να το κάνει πρώτος πριν τον προλάβουν οι άλλοι δύο συμπαίκτες του. Αν το βρει, κερδίζει 10 βαθμούς, αν όχι 0. Αν ο παίκτης που διακόπτει απαντήσει σωστά, παίρνει εκείνος τους 10 βαθμούς. Αν όχι, του αφαιρούνται 10 βαθμοί. Καλή επιτυχία! Πάρα πολύ ωραία. Βρες το Πρώτος λοιπόν παίζουμε τώρα. Αντρέα μου, ανοίξει την καλοσύνη. Πάτα μία τον μπάζερ σου. Αυτό εδώ το πράγμα. Θα ανάψουν τα φωτάκια, θα ακουστεί και ο ήχος και θα σημαίνει ότι ο Αντρέας γνωρίζει την απάντηση και θα μας τη δώσει αμέσως μετά. Αυτή την κίνηση θα κάνετε αν ξέρετε την απάντηση. Αν πάτε να κλέψετε σειρά και δώσετε λάθος απάντηση, κινδυνεύετε να χάσετε 10 βαθμουλάκια. Επομένως, είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε με την Κατερίνα. Κατερίνα μου, θα παίξουμε με τίτλο ή με όνομα ερμηνευτή? Ερμηνευτή. Ερμηνευτή. Θέλει η Κατερίνα. Έτοιμη και οι τρεις. Πάμε να βρούμε τον ερμηνευτή αυτού του κομματιού. Όχι πως έχει σημασία, μα η δική σου η Ο Αντρέας είναι πιο γρήγορος και μου λέει ότι είναι... Γιώργος Αλκαίος. Ο Γιώργος ο Αλκαίος, κυρία Δούτσα. Σωστά, σωστά, ο Γιώργος Αλκαίος. Γιώργος Αλκαίος, μπράβο σου, έλα να τον ακούσουμε. Καλύτερα μόνος μου, εγώ κι ο πόνος μου, θα κάνουμε παρέα. Το ασπάζεσαι αυτό, Αντρέα, καλύτερα μόνος μου, εγώ και ο πόνος μου? Παλιά. 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 Α, τώρα είσαι σε άλλη φάση. Επειδή δεν γνωρίζω τα προσωπικά. Άκουσε, φοβήθηκε και τα άλλαξε. Δεν γνωρίζω τα προσωπικά των παικτών, δεν ξέρω αν γίνομαι αδιάκριτος. Σε τι φάση είσαι? Είμαι ο μόνος που δεν έχω κοινό, γιατί το κοινό μου είναι έξω. Η γυναίκα μου και το μωράκι μου. Α, έχεις γυναίκα και το μωράκι που είδαμε προηγουμένως, είναι δικό σου να το χαίρεσαι. Και τη γυναίκα σου και το μωράκι σου. 10 βαθμοί για τον Αντρέα και συνεχίζουμε με σένα. Θα παίξουμε με τίτλο ή με ερμηνευτή. Να διαλέξω και εγώ ερμηνευτή. Να διαλέξεις κι εσύ ερμηνευτή. Έτοιμοι και οι τρεις. Πάμε να μου πείτε ποιος τραγουδάει αυτό. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up.
get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up. Δεν γνωρίζει κάποιος την απάντηση, είναι δυνατόν, Άλεξ? Εντάξει, είναι ο James Brown. Ναι. Από ό,τι βλέπω τα παιδιά είναι του λαϊκού πιο πολύ και η μικρούλα μας η Κατερίνα τώρα... Πού να θυμάται, James μπορεί Brown, να ήταν και η μαμά της εκείνη τη όταν ναι, αλλά είναι ένα από τα κλασικότερα κομμάτια και αν είχατε επιλέξει τίτλο εδώ, μάλλον θα το βρίσκατε. Ναι, αλλά η Κατερίνα δεν υπήρχε περίπτωση να το ξέρει. James Brown δεν υπάρχει. Δεν ακούς James Brown. Δεν έχεις μεγαλώσει με James Brown. Πώς θα ακούσει, μωρέ, με James Brown, η Κατερίνα, πλάκα μας κάνει στο ρόμο. Θα ξεκινήσει να ακούει τώρα, είναι σχολείο. Δεν έχουμε... Lady Gaga ακούει η Κατερίνα τώρα. Ακούς Lady Gaga? Ναι, ναι. Και Katy Perry και τέτοια. Ναι. Βέβαια, ναι. Ακούει. Okay, ελπίζω να πέσει κάποιο τέτοιο κομμάτι στη συνέχεια και να το ξέρεις να πάρεις βαθμούς. Και εσύ, ωστόσο, από αυτό δεν είχαμε βαθμούς. Συνεχίζω με την Σοφία, Σοφάκι μου. Θα παίξουμε με τίτλο ή με ερμηνευτή. Τίτλο. Τίτλο. Α, η παίκτρια, η έξυπνη, επειδή είναι και η σειρά της, η πονηρή. Τίτλος γυρεύουμε. Τίτλο για το κομμάτι αυτό. Αχ και να υπήρχε ένα κουμπί να το πατούσα να χάνω. Κατερίνα μου. Ξανά. 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 Εύη. Ξανά. 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 Ρίξω το κομμάτι. Ξανά. Να σε ερωτευόμουν απ' την αρχή. Ξανά. Ξανά μη σήξερα ποτέ. Πριν αρχίσει καλά καλά το κομμάτι. Απίστευτο. Εγώ δεν κατάλαβα ποιο ήταν. Ούτε εγώ. Αλλά η Κατερίνα είναι αυτόν τη ηλικία τη. Τι θέλει να είναι. Ήρθαμε στο στοιχείο σου, Κατερίνα μου τώρα, έτσι. Οκ. Ναι. Okay. Τι θέλει να είναι ο James Brown, το κομμάτι που. Αναθάρισε έτσι η Κατερίνα τώρα με το που βρήκε τον Σάκη. Μπράβο στο Κατερινάκι, να δούμε τη βαθμολογία μετά τη δοκιμασία του Βρες το πρώτος. Έχουμε στους 40 βαθμούς την Κατερίνα. 40 βαθμούς είναι και η Σοφία και στους 50 βαθμούς είναι ο Αντρέας ο οποίος προηγείται. Έχουμε δοκιμασίες μπροστά μας και βαθμούς να μοιράσουμε για να διεκδικήσετε τη νίκη. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα να βάλουμε στιχάκια και ρεφρέν και λεξούλες ωραίες στο παιχνίδι μας γιατί ακολουθεί η δοκιμασία του ρεφρέν. Φτιάξε το ρεφρέν σου. Σε αυτή τη δοκιμασία δίνονται στους παίκτες 10 λέξεις. 5 ρήματα, 5 ουσιαστικά. Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους ένα λεπτό να δημιουργήσουν το δικό τους ρεφρέν χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τις 5 από αυτές. Οι παίκτες παίζουν μαζί. Ο νικητής κερδίζει 10 βαθμούς. Καλή επιτυχία! Πάμε για άλλους 10 βαθμούς λοιπόν. Σοφία μου, τους κανονισμούς τους ξέρεις εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Ξέρεις με ποιο πράγμα είμαστε αυστηροί, κυρία Δρούτσα και ο Άλεξ. Με τις 5 λέξεις. Με τις 5 λέξεις. Μπράβο. Οπωσδήποτε 5 λέξεις. Οπωσδήποτε 5 λέξεις. Ναι. Δεν κοιτάζουμε ούτε ορθογραφία βεβαίως, ούτε καλλιγραφία. Γράφετε ό,τι θέλετε. Θέλουμε οπωσδήποτε όμως 5 λέξεις μαζί με όποιες άλλες δικές σας επιθυμείτε. Ωραία. Κατερινάκη μου, έτοιμη. Ναι. Να τονίσουμε όμως ότι είναι στίχος, έτσι. Δηλαδή. Μην είναι πεζό, να έχουμε ομοιοκαταληξία και ρυθμό. Θα πρέπει να μπορεί να τραγουδηθεί αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 λέξεις που έχουμε για σήμερα. Πληγώνω, φορτώνω, φαντάζομαι, καυγαδίζω, μπερδεύομαι, ζούγκλα, κόλαση, απόλαυση, πουκάμισο και νύχτα. Αυτές είναι οι 10 λέξεις για σας. Από αυτές θέλω τουλάχιστον 5, ξαναλέω. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας, το οποίο ξεκινάει τώρα. Κόλαση. Απόλαυση. Σαράντα δευτερόλεπτα ακόμα. Δέκα, εννιά, οχτώ, εφτά, έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Και αυτό ήταν τέλος χρόνου για την Σοφία, τον Αντρέα και την Κατερίνα. Έφτασε ο χρόνος, Αντρέα. Είναι λίγο το ένα λεπτάκι, αλλά αυτή είναι και η δοκιμασία. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Να... Δεν το δύσκολο. Να πιέσετε το μυαλό σας και να μας δείξετε και το ταλέντο σας. Γιατί συνήθως ή έχεις έμπνευση ή δεν έχεις,
Η έμπνευση είναι γενικά την έχουμε, όλη την έμπνευση. Δεν είναι ότι δεν την έχουμε. Εκείνη είναι... την ώρα. Εκείνη την ώρα είναι. Τα χάνεις κιόλας όταν έχεις μόνο ένα λεπτό, αλλά θα δούμε. Αυτό που θέλω πάρα πολύ τώρα είναι να ακούσω όσο πιο δυνατά γίνεται την Κατερίνα να μας διαβάζει στην αρχή το ρεφρέν που μας έχει γράψει. Φορτώνω το πουκάμισο στο νόμο και κάθε μέρα φαντάζομαι το μόνο που μπορώ. Πληγώνομαι. Εγώ δεν σου είπα να μιλάς δυνατά σαν να φοβάσαι τον Γιώργο και τσίριξες. Πες το έτσι, παιδί μου, είναι ο Γιώργος ή τον φοβάσαι. Φορτώνω το πουκάμισο στο νόμο. Γεια, πάμε πάλι. Φορτώνω το πουκάμισο στο νόμο και κάθε μέρα φαντάζομαι το μόνο που μπορώ. Πληγώνομαι. Το μόνο που. Πληγώνομαι. Δεν ακούω, δεν κατάλαβα τι είπε. Φορτώνω το πουκάμισο στο νόμο και κάθε μέρα φαντάζομαι το μόνο που μπορώ. Πληγώνομαι. Αλλά. Πριν δεν το κρίνεις έτσι. Όμως. Δεν είναι κακό, είναι ωραίο. Έχουμε τέσσερις λέξεις όμως εδώ πέρα. Δεν έχουμε πέντε. Κατερίνα μου. Κατερίνα. Φορτώνω το πουκάμισο στον νόμο. Δεν είναι κακό, Κατερίνα. Για ξαναπάρτο μία. Φορτώνω το πουκάμισο στον νόμο και κάθε μέρα φαντάζομαι το μόνο που μπορώ, πληγώνομαι. Γιατί δεν έβαλες κάθε νύχτα και έβαλες κάθε μέρα εσύ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε τη μέρα νύχτα. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μα γιατί δεν έβαλε στο νύχτα τα πραγματικά αφού το είχε στο νύχτα. Εντάξει, μπλόκαρε το παιδί, ένα λεπτό είχε. Πρέπει να μπερδεύτηκε ή να έχει στο μυαλό τη ότι κάπου παρακάτω θα βάλει και την νύχτα. Κρίμα, γιατί δεν είναι καθόλου κακό αυτό που έγραψε, Κατερίνα μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το φορτώνο το πουκάμισο στο νόμο. Γιατί είναι και βαρύ το πουκάμισο. Βαρύ, μπράβο ρε Άλεξ, αυτό είναι ακριβώ. Ωραίο στιχάκι από μια κοπελίτσα η οποία είναι μόλι 11 ετών. Ξαναλέω. Μπράβο, κορίτσι. Συνεχίζουμε με τον Αντρέα. Αντρίκο μου, σε ακούμε και εσένα στο ρεφρέν σου. Μες στη ζούγκλα της ζωής σου σε πληγώνω. Βλέπω την κόλαση που περνάς. Δεν μπορώ να σε φαντάζομαι μόνο. Και το πουκάμισο τη νύχτα σ' αφοράς. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Ωραίο είναι και μπορεί να συνεχίσει βεβαίως, αλλά άρχισε και πολύ ωραία. Το μας. Εσύ αμέσως ωραία. Κάτσε να πούμε εμείς αν είναι ωραία. Εντάξει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπράβο. Μες στη ζούγκλα της ζωής σου σε πληγώνω. Βλέπω την κόλαση που περνάς. Δεν μπορώ να σε φαντάζομαι μόνο. Και το πουκάμισο τη νύχτα σε αφοράς. Απευθύνεσαι σε φίλο, σε άλλον άντρα, σε πώς είναι άλλο άντρα. Αυτό είναι. Ε? Σε άλλο άντρα. Παιδί. Αν είχα περισσότερο βάλεπτο, κάπου θα βρίσκα και που θα απευθυνθεί. Το πουκάμισο τη νύχτα σε αφοράς. Γιατί φοράει το πουκάμισο τη νύχτα. Γιατί κρυώνει. Όχι, κοίτα, το μόνο είναι να σε φαντάζομαι μόνο τη νύχτα, ας πούμε, όχι εσένα που είσαι μόνος. Και είναι η κοπέλα μέσα στη ζούγκλα τη ζωή τη. Φοράει το πουκάμισο του. Παιδιά, είναι πολύ, πολύ παραστατικό ο Άλεξ και συναισθηματικό σήμερα. Και είναι μόνη γιατί την πληγώνει και δεν αφού είναι μαζί. Μιλάει για άντρα, μωρέ. Δεν μιλάει για άντρα, βρε. Αυτό σου λέω. Το μόνο είναι γενικό. Τι λε μόνο. Θέλετε και την εικόνα. Μπορεί να τη φανταστεί. Καλέ. Για θέλω από το εσένα πάλι. Να τραγουδήσει, Αντρέα. Μονάχα δηλαδή, όχι μόνο. Αυτό εσύ το έβγαλε. Μονάχα. Τι μονάχα, μωρέ. Μόνο λέει. Φανταστείτε μια κοπέλα που μπορεί να μαλώσει με το. Αν σου πει ότι θα τραγουδήσει γυναίκα, έτσι. Πρέπει ακούγοντα το στίχο να πάρουμε και ένα λεξικό να το λύσουμε. Σιωπά, κόρη. Τον Αντρέα. Πες το μας πάλι. Τραγούδισε το να φύγουν όποια σύννεφα υπάρχουν από τους κριτές μας. Με στη ζούγκλα τη ζωή σου σε πληγώνω. Βλέπω την κόλαση που περνάς. Δεν μπορώ να σε φαντάζομαι μόνο και το πουκάμισο τη νύχτα σ' αφοράς. Σ' αφοράς. Ναι. Οπότε, κατάλαβες τι λέω, το μόνο δεν το κάνουμε αρσενικό, δεν μπορώ να σε φαντάζομαι μονάχα, δηλαδή πρέπει να σε έχω και δεν δίκομαι. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από ό,τι έχω καταλάβει, θα δούμε, θα πάρεις στους 10 βαθμούς, Αντρέα μου, στη συνέχεια, να ακούσουμε και τη Σοφία μας με το ρεφρέντι, Σοφάκι μου, αν είσαι έτοιμη, σε ακούμε. Φαντάζομαι τις νύχτες με άλλη να κοιμάσαι. Τα αισθήματά μου ζούγκλα γίνονται. Καυγαδίζω με μένα για να σωθώ από σένα. Καυγαδίζω με μένα για να σωθώ από σένα. Είναι πολύ σωστή σκέψη της. Είναι πάρα πολύ σωστή σκέψη. Μόνο που δεν ξέρω αν έχουμε εδώ στίχο ή αν είναι πεζό. Για να ξανακούσουμε τη Σοφία μας. Φαντάζομαι τις νύχτες με άλλη να κοιμάσαι. Τα αισθήματά μου ζούγκλα γίνονται. Καυγαδίζω με μένα για να σωθώ από σένα. Ναι. Ξέρεις τι έχεις κάνει τώρα όμως εδώ πέρα, ε? Με τη δεύτερη ανάγνωση. Για μέτρα τις λεξούλες, να σου πω εγώ τι έχεις κάνει. Όχι. Για μέτρα τις λεξούλες που έχεις βάλει μέσα. Φαντάζεσαι που καυγαδίζεις νύχτα. Ζούγκλα. Ζούγκλα. Και. Σοφόνηση. Και. Εντάξει. Αυτά. Είμαστε στις τέσσερις λέξεις, Σοφία μου. Δυστυχώς είμαστε στις τέσσερις λέξεις. Για κάντε μου έτσι μια